αυτή η διάθεση να αυτή έχει φτιάξει πολύ διάθεση και θα φτιάξει ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, είναι φωνάρες και οι δύο, είναι πάρα πολύ όμορφα παιδιά και είναι και ερωτευμένα παιδιά, όπως δηλώνουν μαζί μας ο Τίτος και η Αριστεία. Καλώς ήρθατε, παιδιά! Καλώς ήρθατε, Καλώς ορίσατε, Μα πώς ήρθατε να βρίσκετε όλοι! Είναι κούκλα! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Με υγεία, παιδιά! Δεν είμαστε υπέρλαβροι, έτσι είμαστε ένα απλό καθημερινό! Ξεκινάμε το πρωί, δεν είναι κάτι! Παιδιά, γιορτάζω έρωτας και επιτυχία δεν κρύβονται! Δεν κρύβονται, όχι! Είστε όμορφοι έτσι κι αλλιώς το συζητάω, αλλά τώρα είστε πιο φωτεινοί, πιο λαμπεροί. Φτου. Πολύ μας αρέσετε. Σας βάλαμε στην καρδιά μας. Ευγενικά παιδιά και οι δύο. Με πολύ ωραίο χαρακτήρα. Εδώ είναι η ήρεμη δύναμη και κάποια φορά εκτός ο ήρεμη, ξέρεις. Εδώ είναι η ήρεμη δύναμη, πάντα ήρεμη. Πάντα ήθελες να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να τους φέρεις όλους σε μια ισορροπία. Κέρδισε στην καρδιά της. Κέρδισε την καρδιά σου. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, πώς είστε? Καλά. Σας πήρα μονότερμα. Είστε καλά? Γεμάτοι, ευτυχισμένοι που τελείωσε όλο αυτό. Ναι. Τέλεια εμπειρία. Και τώρα πώς είναι στην έξω ζωή τα πράγματα? Πολύ ωραία. Βγαίνετε, γυρνάτε, τι κάνετε? Πώς το βιώνετε όλο αυτό, όλη την επιτυχία? Προσπαθούμε να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα αρχικά. Ναι. Η Αθήνα είναι τέλεια στολισμένη. Και το, θέλουμε να περάσουμε χρόνο μαζί. Για μένα που δεν την γνωρίζω τόσο καλά, μου δείχνει πολλά πράγματα. Θα ρωτούσα, αν περνάτε χρόνο μαζί, δηλαδή είστε όλη μέρα, θα πάτε για καφέ, για φαγητό. Ακριβώς. Πολύ απλά πράγματα. Όταν βγαίνετε έξω, τι γίνεται? Ο κόσμος σας βλέπει, σας μιλάει, σας γνωρίζει. Δύο μαζί. Μας βλέπει διάδακτη, γνωρίζω ότι είμαστε Αριστεία και ο Τίτος. Αριστεία Τίτος, λένε. Είναι τέλειο. Δηλαδή είμαστε τόσο ευγνώμων για όλη την αγάπη που δεχόμαστε από τον κόσμο. Αυτό που σας λέμε τα μικρά στα ονόματα, αυτό που έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Yeah. Μέσα σε τρεις μήνες, πριν από τρεις μήνες, δεν ξέρω αν μπορούσατε να το φανταστείτε αυτό. Ούτε καν. Ότι θα έχει τέτοια απήχηση όλο αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Ναι. Τι σας λένε? Σας αγαπάμε, σας στηρίζουμε, είστε ωραίοι, αυτό. Μας κάνουν έτσι, δεν αγχωρίζει το μαθάκι. Μας αρέσει που είστε ζευγάρι, δεν είναι κάποιος, για παράδειγμα, να σου πει εσένα κάποια κοπέλα ότι τώρα τι θες να αριστεί. Όχι, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Εγώ ή εσένα το αντίθετο τώρα που. Όχι, τόσο πολύ ωραίο. Μας αρέσει στον κόσμο αυτό το συνέστημα που έχει δημιουργηθεί, αυτή η σχέση. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, περνάμε όμορφα, ζούμε το τώρα. Όπως ένα απλό ζευγάρι στην έξω ζωή, δεν τίποτα σπουδαίο. Ναι. Όχι, το πολύ σπουδαίο. Σπουδαίο είναι σπουδαίο. Σαν συνέστημα, αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω. Όταν είχε έρθει ο Τίτος εδώ και κάναμε τη συνέντευξη, εμείς τώρα είχαμε ρωτήσει αν έχει, ξέρεις, συναισθήματα. Δεν ξέρω αν κρατιώσουν ή ακόμη αν δεν είχε ξυπνήσει αυτό. Γιατί είχες πει ότι είμαστε φίλοι, δεν νιώθω στη συμπάθεια. Ναι. Δεν είχες καταλάβει ακόμα τι γίνεται μέσα σου. Όχι, πότε έγινε αυτό το κλικ, δηλαδή? Αυτό το κλικ έγινε μετά τον Νόξ, όταν πήγαμε να διασκεδάσουμε στον Αντώνη Ρέμο. Mm-hmm. Α, εκεί που χαλαρώσατε τελείως. Ναι. Εσύ? Πολύ χαλαρά όλα. Πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Τίτο με στήριξε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Ήταν πολύ θερμός. Γιατί είχα και άγχος, να τραγουδούσα στον Νόξ πρώτη φορά. Και χορέψαμε, διασκεδάσαμε και είδαμε τον εαυτό μας στην έξω ζωή. Και αυτό που είδαμε ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ξέρεις τι, στις αρχές, εγώ σας είδαμε στις αρχές που ήταν κοντά. Ναι. Κάποια στιγμή σαν να απομακρυνθήκατε και μετά είδαμε αυτό, ότι είπατε, δηλώσατε ότι ερωτευτήκατε και είστε μαζί. Αυτή η απομάκρυνση μας φάνηκε ή όντως ήταν έτσι? Όντως ήταν έτσι. Δηλαδή μετά το που είχες αρρωστήσει, νομίζω. Ναι, όταν είχα αρρωστήσει, μέσα στο παιχνίδι και μετά απομακρυνθήκαμε. Ναι. Χωρίς να επικοινωνήσω ένας τον άλλον. Λόγω διάφορων έτσι, καταστάσεων που συνέβησαν μέσα, αυτά μας αποστασιοποίησαν λιγουλάκι. Αλλά δεν ήταν ικανά για να σας κάνουν, να σας χωρίζουν και να μην ξανακάνετε παρέα και τελικά τα βρήκατε. Έτσι, μουσικά, αυτό το ταξίδι, σας άρεσε? Νιώθετε ότι πήρατε πράγματα από την Ακαδημία? Καθηγητές. Ήταν σταθμό ζωής το Fame Story για μας. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ήταν τόσο έντονο, οι τρεις μήνες ήταν τόσο έντονοι, που πραγματικά πήραμε πάρα πολλά πράγματα.
Και βγήκαμε πιο όριμοι και σαν καλλιτέχνες, αλλά και σαν προσωπικότητες από αυτό. Εσύ, Αριστεία, τραγουδούσες πριν ή δεν έχεις πάει σε σκηνή ποτέ, ήταν πρώτη φορά σε σκηνή που τραγούδησες? Έχω πάει και σε άλλα shows. Α, okay. Αλλά ναι, όχι όμως να δουλεύεις ενώ επαγγελματικά. Ποτέ δεν δούλευα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά, δηλαδή δεν έκανα ούτε live σε τίποτα. Ούτε έχω κάνει με μαθήματα. Ό,τι έχω κάνει μόνη μου και έκανα και. Προσπαθούσα μόνη μου έτσι να το κυνηγήσω, ναι. Γενικά τα όνειρα πρέπει να τα κυνηγάμε και σας ευχαριστώ αρχικά. Μας για όλη την αγάπη που μου έχετε δείξει, αλήθεια. Μα σου αξίζει. Και το ήθος σας και η αλήθεια σας, πραγματικά είναι ο πυρήνας που κρατάει, ας πούμε έτσι. Το χρειαζόμαστε αυτό. Αλλάζουμε τη συνέντευξη. Πείτε μας ό,τι θέλετε να μάθετε. Όχι, αυτό ήθελα να το αναφέρω γιατί... Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να πω ότι στον τελικό. Ευχαριστούμε αλήθεια. Πάρα πολύ. Καταλαβαίνω πώς το λες και ευχαριστούμε πολύ. Η συγκλονιστική σου εμφάνιση στο τελικό. Μου έχει μείνει η Αριστεία. Δεν θα σου κρύψω. Από όλες και όλες. Δηλαδή, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω στην Αριστεία. Κάτι που μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι αυτό ήταν και απορία των περισσότερων. Επειδή βλέπω και σχόλια και τέτοια. Ένιωσα, να μου πεις αν κάνω λάθος, ότι ξεκλείδωσε σε μια φάση. Δηλαδή, ποτέ δεν είπαμε ότι. Είσαι κακή τραγουδίστρια. Από την αρχή καταλάβαμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία βάση και το δουλεύαν και οι καθηγητές. Σου δίναν διάφορα τραγούδια για να καταλάβουν και πώς τα πού πας. Αλλά κάποια στιγμή ήταν σαν να έγινε ένα κλακ και όλοι εντυπωσιαστήκαν. Και ο Light πιο πολύ από όλους που σε ήθελε και νικήτρια. Τι έγινε εκεί? Στις αρχές ήμουν λίγο μαγκωμένη, ήταν και τα τραγούδια τέτοια. Δεν είχα βρει ακόμα τα πατήματά μου. Νομίζω μετά τη μάντισα και με αποκορύφωμα το I Have Nothing. Η εμπιστοσύνη του Light με αυτό το τραγούδι με ξεκλείδωσε και ήταν το boost για να αφαιθώ και να δείξω πραγματικά αυτό που μπορώ να κάνω. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Light για την εμπιστοσύνη του. Ο οποίος Light είπε ξεκάθαρα από αυτό δεν συμβαίνει, ειδικά όταν έχεις να επηρεάσεις κοινό. Δεν λες ξεκάθαρα τη γνώμη σου ότι παιδιά, αν δεν είναι Αριστεία νικήτρια, εγώ του χρόνου δεν ξανάρχομαι. Εκεί πίστεψες ότι θα είσαι εσύ, ένιωσες ότι θα είσαι εσύ νικήτρια? Μου άρεσε πάρα πολύ. Το πίστευα, το ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή του παιχνιδιού είχα στόχο τη νίκη, όπως όλα τα παιδιά πρέπει να το έχουν αυτό. Το αποτέλεσμα όμως δεν με επηρέασε αρνητικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκες. Και που κι αυτό ανθρώπινο είναι, έτσι. Ναι, ανθρώπινο, ναι. Ανθρώπινα στεναχωρήθηκα, αλλά χαίρομαι και για την Άννα, πραγματικά. Και θεωρώ ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι μου, το μουσικό. Τώρα πρέπει να ανοίξω τα φτερά μου και να πετάξω. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ξεκινάνε όλα. Αλλά μία έκπληξη και στα βλέμματα και των δύο, όταν βγήκε η Άννα, την είδαμε. Ναι. Ήταν το ότι δεν βγήκατε εσείς ή ότι βγήκε η Άννα που... Τώρα, οι περισσότεροι την είχαν outsider. Ναι. Αυτό είναι και κάτι που το έχουμε συζητήσει και με την Άννα δηλαδή, που ήταν εδώ. Δεν τη θεωρούσα ότι το φαβορί για να το πάρει. Εγώ προσωπικά θεωρούσα φαβορί την Αριστεία μετά τις εμφανίσεις της. Αλλά μετά. Όταν άκουσα και την Άννα, χάρηκα πάρα πολύ για την Άννα, γιατί και αυτή έχει κάνει τεράστιο αγώνα μέσα στο παιχνίδι. Της δόθηκαν τραγούδια διάφορων ειδών και μπόρεσε να τα απεξέλθει. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι, κάποιος πρέπει να νικήσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την Άννα. Πραγματικά ναι. Είναι. Αυτό είναι. Της αξίζει, έχει χαρακτήρα, έχει φωνή, έχει το ταλέντο. Το ωραίο είναι ότι όλοι έχετε να πείτε ένα λόγο ένας για τον άλλον. Κάτι που δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν σε μια επαγγέλμα τόσο ανταγωνιστικό. Πείτε μου. Τι σχέδια κάνετε τώρα, θέλω να μου πείτε και ως ζευγάρι. Ναι. Δηλαδή, έχετε σκοπό να μείνετε μαζί, θέλετε να το πάτε έτσι. Λαού, λαού. Θέλετε να υπάρχετε και ως καλλιτεχνικό ζευγάρι, είναι η δική μου απορία. Ή ένα ντουέτο, ίσως. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα το πώς θα εξελιχθεί. Ναι, δεν το. Γιατί ο καθένας μας έχει συγκεκριμένους στόχους στην καριέρα του. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα θέλουμε να είμαστε μαζί και να συνεχίσουμε βήμα-βήμα τη σχέση μας. Γιατί εσύ τι το έχεις πει, ότι έρχεσαι και από τη Γερμανία, θα επιστρέψεις στην Ελλάδα, θα μείνεις εδώ. Θα μείνω. Οπότε μπορείτε να έχετε κοινούς στόχους και όνειρα, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε τομέα. Θα μπορούσαμε. Ναι. Νομίζω ότι ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Δηλαδή ο Τίτο είναι λαϊκός τραγουδιστής και εγώ είμαι πιο pop, πιο και ξένου ρεπερτορίου και ελληνικού. Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο ντουέτο να κάναμε, αλλά σίγουρα σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ατομικά, έτσι. Σαν οντότητες έτσι, καλλιτεχνικές, αλλά δεν είμαστε. Αν γίνει και κάτι μεταξύ σας. Είστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα. Εγώ τι, δεν μπορώ να με σε ρωτήσω. Υπήρχε ένα γράμμα το οποίο είχε γράψει η Μέγαν για να σου δώσει. Αυτό, παιδιά, δεν το έχω δει το γράμμα. Το έδωσε. Όχι. Δεν ήξερα ποτέ. Το έμαθα μετά τον τελικό, παιδιά, ότι μου γράψαν κάποιο γράμμα. Δεν το είδα ποτέ. Είδες τι έγραφε, γιατί
Περίμενε. Εδώ το είδαμε εμείς. Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει ένα κοντινό σε αυτό το γράμμα. Το οποίο... Δεν το έχω δει το βίντεο. Να, απλά... και τώρα, να, το τώρα και το φαίνεται τα πλάνα. Μπορείς και μπροστά σου να δεις. Ναι. Εντάξει, υπόθηκαν διάφορα γιατί φαίνονταν τώρα δεν μπορούμε να το δείξουμε. Έχουμε βάλει το μπλερ. Αλλά ήταν ένα γράμμα όχι γλυκό, να το πω έτσι. Όχι κολακευτικό. Μίλουσε έτσι με έντονα λόγια. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με τη Μέγαν έξω από το παιχνίδι. Απλά χαιρετηθήκαμε και αυτό. Δεν είχαμε. Α, δεν ήρθε κατά πρόσωπο. Δεν ήρθαμε σε διάλογο καθόλου. Όχι, γιατί είμαι τόσο αφοσιωμένο στο τελικό που μέχρι και του υπόλοιπου παίχτε δεν του έδινα καμία σημασία για να αφοσιωθώ στο τελικό. Ξέρεις, όταν είχες έρθει εδώ, σου είχαμε ρωτήσει και για την Αριστεία, ναι, για τα αισθήματα και για τη Μέγαν. Ναι. Γιατί είχαμε δει αυτό που σας είπα και πριν. Στην αρχή, όταν ήσασταν κοντά εσείς, μετά απομακρυνθήκατε. Ναι. Σε είδαμε κοντά με τη Μέγαν. Δεν θεωρήσαμε ότι είστε ζευγάρι, ναι, αλλά είδαμε ότι κάνω περισσότερο παρέα. Είμαστε οπότε περιμέναμε κοντά, να δούμε, ναι, τι θα εξελιχθεί. Ναι. Και μετά ήσουν πάλι πιο κοντά με την Αριστεία. Πιστεύεις ότι αυτό θύμωσε τη Μέγαν, ότι ίσως είχε στο μυαλό της κάτι άλλο. Ίσως μπορεί να ζήλεψε και λίγο, δεν είναι κακό. Μπορεί. Αλλά είχαμε πολύ καλή σχέση με τη Μέγαν. Δηλαδή, προσπάθησα και εγώ να ανεβάσω την ψυχολογία της πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν πολλές φορές down. Προσπαθούσα εγώ να την ανεβάσω πάλι. Πάμε, σήκω. Θεωρείς ότι το παρεξήγησε αυτό? Μπορεί, δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι. Εσύ, Αριστεία, ένιωσες ποτέ μια αντιζηλία ανάμεσα με τη Μέγαν? Ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει με τον τίτλο, τον οποίο θέλεις εσύ να έρθεις κοντά του. Εκ μέρους μου δεν υπήρχε ποτέ αυτό το συνέστημα. Γενικά. Τη Μέγαν και εξ αρχής τη συμπαθούσα σαν άτομο, με όλα τα παιδιά δηλαδή, είχα την προδιάθεση να έχω καλές σχέσεις. Και γενικά είμαι άτομο το οποίο θέλω να κρατάω ηρεμία και να μην ξεφεύγουμε από τις εντάσεις. Αλλά ένιωσα μία εχθρικότητα. Πολλές φορές δεν μπορούσα να την δικαιολογήσω προς το πρόσωπό μου. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω... Έχω συγχωρήσει κάποιες συμπεριφορές. Βασικά όλες έχω συγχωρήσει. Εγώ σε ρωτάω τώρα, γιατί πραγματικά ήταν απορία όλων. Αφού σας έχουμε μαζί και έχουμε την ευκαιρία, ναι, να λύσουμε, ναι, κάποια πράγματα και απορίες και των τηλεθεατών και δικές μας. Ναι. Γι' αυτό. Όπως και μια άλλη έτσι, απορία, ναι, είναι όταν μπήκε η μαμά σου μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Ήταν έτσι έντονη, αχ, παιδί. Αχ, μαμά. Γλυκιά, υποστηρικτική, αλλά αυστηρή. Εγώ την καταλαβαίνω γιατί είμαι μαμά. Εσύ θέλω να μου πεις. Ναι. Πώς εξέλαβες όλο αυτό και την αυστηρότητά της. Και αν θεωρείς όντως ότι ήταν αυστηρή, ή ότι επειδή είναι η μαμά σου, παιδιά, εμένα έτσι είναι η μαμά μου και δεν έχω πρόβλημα. Η μαμά μου είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος, πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε το ποιόν της μαμάς μου. Είναι το στήριγμά μου. Αρχικά εκείνη με παρότρινε να έρθει στο Fame Story. Δεν το είχα εγώ στα σχέδιά μου. Μου λέει, θα πας, θα το ζήσεις. Και είναι οι μαμάδες γενικά. Θέλουν τα παιδιά τους να τα προστατεύσουν. Είναι σαν τις... πώς λέγεται? Τις φτερούγες τους. Ανοίγουν τις φτερούγες. Τι λέει για τον Τίτο? Είναι σύμφωνοι. Αγαπάει. Χθες ήμασταν. Χθες ήμασταν μαζί για φαγητό. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που έγινε. Γιατί κατευθείαν εσύ μπήκες με την πεθερά, εννοώ, και με το σόι. Πολύ εύκολα, ρε παιδί μου. Και τώρα εσύ να γυρίσεις κιόλας από Γερμανία, να μείνεις μόνιμα εδώ. Έτσι δεν είναι? Οπότε τα αποφάσισες. Επιστρέφεις. Δεν θα μείνετε μαζί. Προς το παρόν, όχι. Όχι, ο καθένας στο σπίτι του, ναι, μαζί και καλά. Είστε έτοιμοι να πληρώσετε το τίμημα της δόξας? Όλα αυτά τα... Ναι, δεν γιατί υπάρχει, όχι. Ξέρεις. Από τη στιγμή που πήραμε μέρος στο Fame Story, ξέραμε τι μας περιμένει. Ναι. Ότι θα συζητάει ο κόσμος για μας και καλλιτεχνικά και σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Όλα οκ. Okay. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Ναι. Μπράβο. Γενικά το Fame Story ήταν ένα μεγάλο σχολείο και μας έμαθε πώς να διαχειριζόμαστε αρνητικά σχόλια, πώς να επεξεργαζόμαστε διάφορα θέματα με τον εαυτό μας. Και θεωρώ ότι είμαστε πιο δυνατοί, βγαίνουμε πιο δυνατοί και μπορούμε έτσι να, επειδή είμαστε και μαζί, να τα, ναι, όλα, εντάξει, αυτά να τα... ένα σύμμαχο είναι διαφορετικά. Ναι. Μακάρι να είστε έτσι δυνατοί πάντα, να είστε, ναι, μαζί, να είστε χαρούμενοι, να έχετε πολλές επιτυχίες, γερό στο μάχη, ναι, και καλά, καλά τραγούδια, και να σας δούμε έτσι στις μεγάλες πίστες, στις μεγάλες συναυλίες και να σας χαιρόμαστε να ερχόμαστε να τραγουδάμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλές γιορτές να έχετε. Χάρηκαμε πολύ. Καλή χρονιά. Καινούργια χρονιά που έρχεται να είναι καλύτερη. Καλή χρονιά και δημιουργική χρονιά.